Λίγα 24 ώρα μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου οι Ευρωπαίοι εταίροι πέταξαν τον μπαλάκι στην Αθήνα, ζητώντας επίγουσα πρόοδο σε 4 μέτωπα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας συναντά τεκ νέου την Κυριακή με τους εκπροσώπους των δανειστών. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν τα δημοσιονομικά κενά και ο προϋπολογισμός του 2014, καθώς και η αναδιάρθρωση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Θα συζητηθούν επίσης τα διαρθρωτικά συστήματα της απελευθέρωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά και το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που μετατίθεται από χρόνο σε χρόνο. Νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό το 2014 με καταργήσεις ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων και εξαιρέσεων που ακολουθούν να υπάρχουν, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. Η νομοθετική παρέμβαση θα γίνει με βάση το πόρισμα της Επιτροπής και σε συνάρτηση με την επικείμενη εφαρμογή από την 1η-1η-2015 του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων και τον περαιτέρω περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης στα ταμεία. Το ασφαλιστικό σύστημα είχε και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να έχει προβλήματα στρέβλωσης και παθογένειας. Πρόκειται για ένα πολυδέλεο και κατακαιρματισμένο σύστημα, ένα μοσαϊκό ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων και διάσπαρτων νησίδων με προνομιακές εξαιρέσεις, είπε ο Υπουργός από το βήμα συνεδρίου του Ελληνομερικού Επιμελητηρίου. Τον τρόπο να περάσει στην κοινή γνώμη τη λήψη των νέων μέτρων αναζητάει η κυβέρνηση, καθώς ανεβαίνει συνεχώς ο λογαριασμός για το 2014 σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμβιβασμός με την Τρόικα. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας παραδέχθηκε ότι το δημοσιονομικό κενό φτάνει τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τελικός λογαριασμός για το επόμενο έτος θα αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ελληνικό νοικοκυριό θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 483 ευρώ. Στα χαρτιά φαίνεται πως μένει, λόγω των έντονων αντιδράσεων, το φιλόδοξο σχέδιο διασύνδεση των ταμιακών μηχανών όλων των καταστημάτων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Μέσω του συστήματος, το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε πραγματικό χρόνο κάθε συναλλαγή, να γνωρίζει άμεσα τα έσοδα από ΦΠΑ που αναλογούν στο δημόσιο και να αντιμετωπίσει όχι μόνο τη φοροδιαφυγή. Το εγχείρημα έχει απασχολήσει πολλές φορές την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πέρασαν από ηγετικές θέσεις στο Οικονομικό Επιτελείο τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών και η παροχή κινήτρων στους φορολογούμενους ώστε να κάνουν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα θα ήταν η συνταγή που θα έδινε ένα αποτελεσματικό χτύπημα στη φοροδιαφυγή.